Κύριε Βεκράκο, είστε ο Δημήτρης ο Βεκράκος, ένας εκ των εταίρων εδώ της επιχειρήσεως Βεκράκου. Ακριβώς. Και της παλιότερης, της παλαιότερης εταιρείας που ασχολείται με εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, το ένα, το άλλο, τα πάντα. Από ό,τι έχουμε δει, έχετε τα πάντα. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτό που σας ικανοποιεί από την επιχείρησή σας. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με το καλό. Η επιχείρηση ξεκίνησε με ανάγκες των ανθρώπων, των πελατών μας, οι οποίοι μέσα από στην άλλη μας επιχείρηση του οικιακού εξοπλισμού καταγράψαμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Οι άνθρωποι ζητούσαν κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό, και έτσι αποφασίσαμε το 1992 να ξεκινήσουμε αυτή την επιχείρηση. Η επιχείρηση ξεκίνησε σε ένα χώρο στο κέντρο της πόλης, σε πρώτη φάση. Εδώ, στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη, στη Μενελάου. Ήτανε, και μάλιστα ήταν υπόγειος χώρος, απλά ήταν κοντά στην άλλη μας επιχείρηση για να μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε. Ναι. Η οποία και η άλλη επιχείρηση είναι στην πλατεία. Και παραμένει. Στην πλατεία, την κεντρική πλατεία πίσω από το Δημαρχείο. Και είναι από το. Είμαστε τρίτη γενιά. Βέβαια. Από τον παππού μας, τον Γιάννη. Όπου πλέον μετά τον πατέρα μας, τον Νίκο τον Βεκράκο, και στη συνέχεια εμείς. Οι ανάγκες όμως της επαγγελματικής αγοράς ήταν και ήθελε κάτι πιο εξειδικευμένο, με προϊόντα καινούρια, με υλικά καινούρια και με ανθρώπους με υποστήριξη. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε το 1992 και σιγά σιγά άρχισε να μοντάρεται. Η εξέλιξη μας έφερε μετά από 22 χρόνια, είμαστε εδώ πλέον στα Αλέσια, σε έναν ιδιόκτητο χώρο που έχουμε κάνει και τις αποθήκες μας και την έκθεσή μας, για να μπορέσουμε καλύτερα να τροφοδοτήσουμε την αγορά όσο το δυνατόν καλύτερα. Κύριε Δεκράκο, διαπίστωσα και το ήξερα και από παλιά, γιατί έχουμε και συνεργαστεί σαν πελάτη σας εγώ με τα ξενοδοχειακά. Έχετε όμως και τα μοντέρνα μοντέλα και τα μοντέρνα μηχανήματα και εξοπλισμούς. Δεν είναι της παλιάς σχολής που λέμε. Μπορεί να είσαστε παλαιά επιχείρηση, αλλά έχετε μηχανήματα και εξοπλισμό για καινούρια μαγαζιά, για νέες μορφές, είτε επαγγελματικές είτε και οικιακές. Οι ανάγκες σίγουρα μας οδηγούν στο να έχουμε πάντα καινούργιες εικόνες, καινούργια υλικά, καινούργια μηχανήματα, καινούργια προϊόντα, ό,τι ζητάει η αγορά. Η αγορά πλέον είναι ανοιχτή προς όλους και προς όλα. Είναι ανοιχτή και μέσω του ίντερνετ, πλέον ο κόσμος ενημερώνεται από παντού. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στα σημερινά δεδομένα. Έχουμε κάνει συνεργασίες και κάνουμε συνέχεια καινούργιες συνεργασίες με το εξωτερικό, όπως και με ελληνικές επιχειρήσεις, στο να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι τελευταίας τεχνολογίας υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Στην αγορά. Όχι μόνο ελληνική. Εσείς έχετε όμως και άλλους επαγγελματίες στο είδος σας που τους τροφοδοτείτε, κατά κύριο προσφέρετε λόγο επαγγελματίες. Ναι, εκτός από αυτούς, τους επαγγελματίες που θέλουν για δική τους χρήση να αγοράσουν πράγματα από εσάς, έχετε και ας το πούμε συνεργάτες, άλλα μαγαζιά, ομοειδή μαγαζιά, τα οποία παίρνουν από εσάς τα μηχανήματα και τα κάποια είδη που εισάγουμε εμείς, μπορούμε και τα κάνουμε με τα πώληση στην ευρύτερη Ελλάδα, ναι, μέσω συνεργατών και αντιπροσώπων, όπως κάνουμε στο κομμάτι του καφέ δηλαδή. Τώρα θέλω να μου πείτε σήμερα πώς αντιμετωπίζετε εσείς την κρίση. Η κρίση έχει πλήξει πάρα πολύ τον επαγγελματία,
έχει πλήξει ένα κομμάτι του χώρου, του φαγητού ιδιαίτερα, σε ένα ποσοστό που έχει περάσει το 50%. Οι επιχειρήσεις έχουν συρρυκνωθεί, αντιμετωπίζουν όλοι με αγωνία και με πάρα πολύ άγχος όλη αυτή την κατάσταση. Σωστά. Προσπαθούν, δεν είναι σίγουρο ότι θα ανταπεξέλθουν όλοι. Είναι ένας στόχος τρομερά δύσκολος, έχοντας να αντιμετωπίσεις αυτό το περιβάλλον που δεν μπορούμε εμείς να το προσδιορίσουμε. Εσείς έχετε εισάγει κατά κύριο λόγο πολλά εκτός από τα παραγωγής ελληνικής παραγωγής, και φαίνεται και από το εξωτερικό. Αυτούς οι οποίοι σας προμηθεύουν τα μηχανήματα, τις πρώτες ύλες, ας το πούμε, έχετε τη δυνατότητα να τους πιέσετε και αυτούς να χαμηλώσουν τις τιμές για να βοηθηθούν οι επαγγελματίες? Δυστυχώς το εξωτερικό δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το ότι είμαστε πάρα πολύ μικρή αγορά για να μπορέσουν να προσδιορίσουν, να χαμηλώσουν, να το πούμε έτσι, τις τιμές. Η αγορά ελληνική είναι ένα πάρα πολύ μικρό μερίδιο για την παραγωγή τους. Αυτό που μπορούμε εμείς να, τέλος πάντων, να προσδιορίσουμε όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, είναι να επιλέξουμε προϊόντα που θα είναι πιο κοντά στον Έλληνα αγοραστή. Σίγουρα η αδυναμία οικονομική είναι εμφανής, άρα προσδιορίζονται σε πιο οικονομικές λύσεις, σε προϊόντα που θα ακόμα έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει και ένα έντονο ενδιαφέρον στην αγορά των μεταχειρισμένων, πράγμα που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Όλοι ζητούσαν καινούρια, αυτό όμως έχει ανατραπεί, και ο καθένας με κάποιες οικονομίες που έχει προσπαθεί να κάνει μια επιχείρηση για να επιβιώσει και να ζήσει την οικογένειά του. Αυτό είναι τα καινούργια δεδομένα. Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Και εμείς στην αγωνία τους είμαστε δίπλα, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και να τους συμβουλέψουμε, γιατί η δουλειά μας δεν είναι μόνο να πουλήσουμε, αλλά να συμβουλέψουμε, γιατί πολλές φορές γίνονται λάθη. Και ίσως να υπάρχει και άγνοια ως προς την εξέλιξη των μηχανημάτων. Τεράστια άγνοια, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Υπάρχει τεράστια άγνοια στο τι μπορεί τι υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν γνωρίζει τι γίνεται στην αγορά. Το ότι μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε μια επιχείρηση, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς θα τη διατηρήσουμε. Αυτό είναι και το δύσκολο σε μια επιχείρηση. Οι δυσκολίες, βέβαια, γίνεται μια ανακατονομή στην αγορά αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε και εμείς που οδηγείται. Η αγορά σίγουρα έχει μειώσει τις απαιτήσεις και το επίπεδό της, η ποιότητά της έχει κατέβει, και φοβάμαι ότι θα κατέβει κι άλλο στην πορεία, γιατί τα προϊόντα που πλέον ζητιούνται δεν είναι αυτά που μπορούσαμε να πουλήσουμε πριν από 5-6 χρόνια. Είναι αρκετά χαμηλότερο επίπεδο. Πιστεύετε ότι ένας επαγγελματίας κατεβαίνει και μπορεί να ζητήσει ένα οικιακής χρήσεως μηχάνημα ή κάτι τέτοιο για να καλύψει τις ανάγκες του, έστω με τον κίνδυνο να καταστραφεί το μηχάνημα μετά από λίγο καιρό, σε μήνες, σε χρόνο, δεν ξέρω τι, γιατί άλλο η αντοχή ενός επαγγελματικού μηχανήματος και άλλο η αντοχή ενός ερασιτεχνικού οικιακού μηχανήματος. Με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό γίνεται. Και η άλλη εναλλακτική, το να πάρουμε ένα φτηνό, ένα μεταχειρισμένο, ελαφρώς μεταχειρισμένο. Εσείς έχετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχετε θεόρατους χώρους. Και εμείς κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, ναι, μέσω από προϊόντα πελατών μας. Ναι, που ενδιαφέρονται να τα προωθήσουν. Προωθούν, ή που έχουν αρκετές επιχειρήσεις από τους πελάτες μας, έχουν κλείσει, αλλάζονται στις γενιές, έχουν με τις ανακαινήσεις, σωστά, αλλάζουν σωστά προϊόντα, μηχανήματα, και συνήθως σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε πάγιο εξοπλισμό. Βέβαια, ναι. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η εναλλακτική λύση του μεταχειρισμένου.
Αυτό είναι σημαντικό για τον τόπο, γιατί τώρα με τις δυσκολίες. Η ανάγκη η φιλοτιμία. Η ανάγκη, δεν υπάρχει κάτι έτσι. Άλλο. Ο κόσμος αυτά τα χρήματα έχει, με αυτά πρέπει να κάνει κάτι. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει το όνειρό του. Έτσι. Μακάρι να μπορέσει να το ανταπεξέλθει. Και να μπορέσει να βγάζει το μεροκάματο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάει απλά για να επιβιώσει και να ζει στην οικογένειά του. Όσο το δυνατόν, με μεγαλύτερο. Εγώ, μια ματιά που έριξα, αξιοπρέπεια. Μια ματιά που έριξα στην έκθεσή σας εδώ, η οποία είναι πραγματικά, κύριε Βεκράκο, πλούσια. Πλουσιότατη, μπορώ να πω. Και σε ποιότητες και σε διαφορετικά είδη. Δηλαδή, για το κάθε θέμα έχετε να κάνετε προτάσεις. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη πρόταση, ανάλογα και με το βαλάντιο. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε αρκετές επιλογές. Άρα λοιπόν, κάθε... σε εσάς μπορεί να σας εμπιστευτεί κάποιος υποψήφιος επαγγελματίας ή και υπάρχον επαγγελματίας, να του κάνετε προτάσεις συγκεκριμένες, δηλαδή ένα σχεδιασμό της επιχείρησής του. Βεβαίως. Πολλές φορές μας ζητάει ο πελάτης να του κάνουμε μια ανάλυση, ένα σχεδιασμό στο χώρο του, στην κουζίνα του. Για το πώς, και αυτό το θέλουμε και εμείς, για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο πώς θα είναι καλύτερα, πιο εργονομικά ένας χώρος δουλειάς. Ένας χώρος και μάλιστα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι πολύ με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Απαιτήσεις μεγάλες και άπτεται του νόμου και του υγειονομικού νόμου. Του υγειονομικού νόμου, βασικά. Είδα ότι έχετε και την επίπλωση. Και σε σαλόνια και σε τραπεζαρίες και σε όλα αυτά. Ναι. Με μεγαλύτερη εξειδίκευση στον επαγγελματικό, στον επαγγελματικό χώρο ακριβώς. Τις ανάγκες δηλαδή μιας επιχείρησης από καφετέρια ή εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Μπορούμε να του δώσουμε κάποιες λύσεις είτε ελληνικής παραγωγής ή και ξένων προϊόντων τα οποία έρχονται από Ευρώπη ή από Ανατολή. Ναι, σωστά. Οποιοδήποτε χώρα. Πώς μπορούν να σας βρούνε? Δεκράκος ίσον έχετε και στον εύκολα, κεντρικό δρόμο Σπάρτης Γηθίου έχετε και την είμαστε Πινακίδα. Είμαστε στον καινούριο μας χώρο πλέον απέναντι από το διοικητήριο, είμαστε στα Λέσια, όπου βρίσκονται η έκθεσή μας και οι αποθήκες μας, οπότε με μία στάση έχετε, μπορούμε έχετε να... Έχετε πινακιδούλες όμως, με βέλη που σας... που καθοδηγείτε τον επισκέπτη να έρθει κατευθείαν σε εσάς. Και μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Βέβαια το δίκτυο το δικό μας, επειδή έχει πολιτές, συνήθως εκτός Σπάρτης παρακολουθούμε τους πελάτες μας με το δίκτυό μας. Απανέκαθεν που λέμε. Με το δίκτυό μας. Σας θυμάμαι που καλύπτεται το σύνολο της Πελοποννήσου και ίσως και παραπάνω. Στην Νότια Πελοπόννησο γενικώς είναι η δραστηριότητά μας. Βέβαια. Νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα βλέπουμε. Το καλοκαίρι εντόνως, το χειμώνα λίγο πιο... Λιγότερο. Λιγότερες επισκέψεις. Λόγω του νησιού και του μεταφορικού μέσου βασικά που υπάρχει το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, αν σας ειδοποιήσει κάποιος ότι ενδιαφέρεται για αυτό και για εκείνο και για εκείνο, θα πάει ο πολιτής σας να συζητήσει, Βεβαίως. Να προτείνει, να σχεδιάσει για να μπορέσει με λιγότερα χρήματα να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορούμε, βεβαίως, δίνουμε πάντα και μία και δύο και τρεις εναλλακτικές λύσεις στο να βρει ο πελάτης αυτό που θέλει και στα μέτρα που θέλει, ώστε να μείνει ευχαριστημένος. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω που μας είπατε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ γιατί οπωσδήποτε ένα τέτοιο, ένα τέτοιο συγκρότημα όπως το έχετε οργανώσει πλέον είναι αξιοπρεπέστατο και σωστό και ευμεγέθες για να μπορέσετε να καλύψετε όλες τις ανάγκες αυτές και θέλω να πιστεύω ότι έχετε συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, γιατί όταν βοηθάτε έναν επιχειρηματία να κάνει σωστό μαγαζί τότε βοηθάτε τον τόπο. Αυτό πιστεύουμε και εμείς ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει μια επιχείρηση, εάν δεν μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που ξέρουν, έχουν κάποια εικόνα, κάποια γνώση παραπάνω, σιγά σιγά στα τελευταία 20 χρόνια είδαμε επιχειρήσεις που είχαν μόνο από ένα τηγάνι
να γίνονται κουζίνες οργανωμένες και να παρέχουν στους πελάτες τους πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια. Και αυτό το εισπράττουμε όλοι. Γιατί το πώς ήταν ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο, ας το πούμε, πριν από 20-30 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι σήμερα. Και ακόμα και με την κρίση είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Κύριε Βεκράκο, αγαπητέ Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας είπες, μας παραχώρησες αυτή τη συνέντευξη και πραγματικά νομίζω ότι είναι χρήσιμη για τους τηλεθεατές μας, τουλάχιστον και από πλευράς γνώσεως, ότι υπάρχει η εταιρεία Βεκράκου η οποία μπορεί να τους βοηθήσει και σε οικιακό ακόμα εξοπλισμό. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά.